μας συνάντηση. Σήμερα δεν θα μιλήσουμε εμείς καθόλου, θα μιλήσετε όλοι εσείς. Θα δούμε τη δουλειά των συμφιλητών μας που παρακολουθήσατε όλο το σεμινάριο και θεωρούμε ότι η σημερινή συνάντηση αποτελεί έναν απολογισμό για τη δουλειά που κάνουμε μέσα στο εξάμηνο και θα θέλαμε να μας κρίνετε μέσα από αυτή, να ακούσουμε τα σχόλιά σας αργότερα και να απολαύσουμε αυτές τις υπηρεσίες που φτιάξατε. Και θα ήθελα να πω ότι όλοι όσοι έχετε κάνει τελικές εργασίες, αυτό που θα μας ικανοποιούσε εμάς περισσότερο είναι να τις δούμε να εξελίσσονται και μετά το πέρας του σεμιναρίου σε πραγματικές υπηρεσίες και να μπορούμε να τις χρησιμοποιούμε κι εμείς. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε, επειδή είναι πολλές αυτές που θέλουμε να δείξουμε, με το ideal.gr. Καλησπέρα, αυτή την εφαρμογή, ας πούμε, είναι μια εφαρμογή τίποτα παραπάνω από μια προβολή εγγελιών στο διαδίκτυο του κυματομιστικού γραφείου IREAL. Το ιδιαίτερα γνωρίζοντα έτσι της εφαρμογής είναι οι αγγελίες, η ενημέρωση εγγελιών, οι οποίες ενημερώνονται κάθε μέρα από τους ανθρώπους του γραφείου. Εντάξει, και το πώς γίνεται αυτό. Λοιπόν, η βασική έτσι, η νοοτροπία του όλου site έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις ανάγκες του Google. Έτσι, είναι υποχρεωτικό για τα κτηματομιστικά γραφεία γενικότερα αυτό, να έχει πολύ καλή προβολή σε αυτή τη μηχανή αναζήτησης. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με το πρόγραμμα το οποίο έχουμε στο γραφείο. Λοιπόν, αυτό είναι ένα απλό πρόγραμμα με πίνακες. Θα προσπαθήσω τώρα να προσθέσω ένα κίνητο. Βάζουμε την κατηγορία. Όνομα, τηλέφωνα, κινητά, διεύθυνση κτλ. Ας περιπτώσει να σε δυσκολεύει αυτό. Λοιπόν, αυτό το πρόγραμμα το έχουμε όπου θέλουμε, εντάξει, σαν εργαζόμενοι στο γραφείο μέσω ίντερνετ, βρίσκεται στο IREAL Blog. Το έχω βάλει σε μια ακόμη διεύθυνση για την λογική ότι ίσως κάποιο γραφείο σε κάποια άλλη χώρα θέλει να χρησιμοποιήσει αυτό το σύστημα και να πάρει και το λογότυπο. Θα διαλέξουμε... Θα λίγο να το κάνω, γιατί έχει πάρα πολύ λίγο στο γραφείο.
βάζουν τα τετραγωνικά, εν πάση περιπτώσει δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα πίνακα. Πόσο άλλο. Έχω βάλει δημοσιευμένο στο Real.gr αυτό εδώ με το που το κάνω τικ. Το σώσω φυσικά. Θα πείσω ενημέρωση. Κάποια στιγμή θα γίνει. Λοιπόν, έγινε μια ενημέρωση στο Real.gr. Τώρα τι έχει αλλάξει στο site πλέον, το οποίο είναι και εφαρμογή στην οποία έρχεται στα παιδιά. Έχει αλλάξει το sitemap, το XML που παίρνει το Google, το Yahoo και το Google. Έχει ενημερωθεί μια βάση δεδομένων XML αρχείο, το οποίο το παίρνει πάλι Google, άμα θα δείτε maps.google.com, κάθετος real estate. Είναι το άρθρο και το ωμέγα της αγοροπολισίας ακινήτων στην Αμερική. Λοιπόν, παίρνει τις συντεταγμένες το Google και μου βάζει ταυτόχρονα με το site μου, θα μου βάλει και κάθε Τετάρτη που κάνει την ενημέρωση την αγγελία αυτή που μόλις βάλαμε στο Real Estate την εφαρμογή του που έχουμε. Λοιπόν, θα ψάξουμε να βρούμε τώρα μία κατοικία. Εδώ με βοήθησαν τα παιδιά πολύ. CSS. Εντάξει, Mozilla, Radius, αυτά εδώ που κάνουν όλα τα... Φαίνονται καλά. Έτσι, οι καμπυλωτές, βέβαια, στον Explorer δεν φαίνεται ακόμα αυτό, αλλά προσπαθούμε. Έτσι, θα ψάξουμε αυτό πέρα και εκεί. Θα ψάξουμε μια δυνατική προσπόληση στις Κυκλάδες. Αυτό. Στο όνομα Κυκλάδες. Φορτώνει το χάρτη με όλες τις Κυκλάδες. Λοιπόν, αλλάζοντας το χώρο, εδώ έχουμε Άγιαξ, Ονκία, να σας πω και λίγο τα τεχνικά, να ψάχνει την περιοχή με MySQL Query Like και επιτσεκατό, δηλαδή δεν χρειάζεται να γράψω Αντορίνη, να γράψω Αντορίνη. Φέρνει αποτελέσματα, βάζει τα notes στο χάρτη και εδώ πέρα στην Ία έχουμε δύο. Μπορούμε να ψάξουμε για Ία Σαντορίνης, ακόμα πιο εξειδικευμένος, πιο συγκεκριμένη έρευνα κινήτου. Λοιπόν, το πρώτο είναι αυτό, που δεν είναι αυτό που βάλαμε. Το δεύτερο είναι εδώ. Εντάξει. Το θέμα με το site, η όλη η λογική είναι ότι οι αγγελίες, άμα είναι ενοικιάς προς πώληση, εμφανίζονται και στις ενοικιάσεις και στις πωλήσεις. Επίσης, αν κάποιος ψάχνει στα Ηλίσια, θα του βγάλει και στα Άνω Ηλίσια και στην πλατεία Μαβίλη, γειτονικές περιοχές. Αυτό είναι το όλο site, ας πούμε, και όλη έτσι, η λογική. Έτσι ξεκίνησα να το φτιάχνω. Ενημερώνεται δηλαδή, εγώ αυτό που ήθελα είναι να μην έχω άλλο ένα site με αγγελίες. Δεν ξέρω τώρα βέβαια, αυτό είναι θέμα του κλάδου πιο πολύ. Γιατί γεμίζουν τα site όλα αγγελίες, ας πούμε το Αγγελιόπολης έχει 200.000 αγγελίες, δεν ξέρω πόσες, οι οποίες οι 100 είναι άχρηστες. Εγώ θέλω ένα site το οποίο είναι ενημερωμένο καθημερινά και με ένα κουμπί από την πλατφόρμα αυτή ενημέρωση αγγελιών. Να ενημερώνω το site. Επίσης, σε προβλήματα ασφαλείας και τα λοιπά από τις φόρμες, δεν έχω κανένα πρόβλημα γιατί αυτό που γίνεται είναι να μου χαλάσει μόνο σκελετός από το Real.gr, οπότε ξανανεβάζω εδώ από το backup αρχείο μου και ενημερώνω αυτόματα από τη βάση τη μεγάλη πλέον του γραφείου. Οπότε δεν υπάρχει έτσι κάποιο control panel, δεν έχω τίποτα. Είναι όλα αυτοματοποιημένα σε συνεργασία με το πρόγραμμα. Και εντάξει, αυτό το πράγμα θα μεγαλώσει. Έχω βάλει κάποια φίλτρα. Έχουμε
επικοινωνία, μια φόρμα απλή, ας πούμε, που μου στέλνει ένα email, ραντεβού για επίδειξη, που πάλι στέλνει email με τα τσέκ αυτά που μας μάθανε παιδιά, φωτογραφίες, τα έδειξε, τις οποίες τις ανεβάζω πάλι από εδώ πέρα, τις κάνει resize κτλ. Δεν έχω χρόνο να σας δείξω μερικά, γιατί το βλέπω στέλνει μετά. Αυτά γενικά. Είναι ένα εργαλείο της δουλειάς, εντάξει, και μας έχει γλιτώσει από το πέρασμα αγγελιών μέσα στο Google, μέσα στο Αγγελιόπολης, μέσα στο Σπιτόβατο, δεν ξέρω αν το ξέρετε, το σπίτι μου και αυτά. Όποιος θέλει, παίρνει το XML αρχείο, του το δίνω και τα βάζει αυτόματα. Και επίσης με την προϋπόθεση ότι θα τα ενημερώνει καθόλου. Αυτό. Το επόμενο project που θα δείξουμε είναι το Πάμε Coffee. Από τους χρήστες, ότι θα το άνοιξουμε στη συνέχεια.
και κάποια σχόλια τα οποία αυτή τη στιγμή δεν είναι τόσο τιμητικά. Εντάξει. Να προσθέσουμε κι εμείς ένα. Ας βάλουμε, δεν ξέρω, έχει πάει κανείς στο φιλέα. Ποια είναι η άποψή σας, ξέρετε. Καταπληκτική τουαλέτα. Καταπληκτική τουαλέτα, ναι. Το έχουν γράψει άλλοι αυτό, οπότε το ξαναγράψουμε. Ας βάλουμε ότι έχει πολύ ρεκαφτέρια, πολύ ιδιαίτερο χώρο, πολύ ξεχωριστό. Μπορούμε να στο σχολείο μας στιγμή και εμφανίζεται αμέσως στην κορυφή των σχολείων της καφετέριας συνέχεια και βλέπουμε ότι εμφανίζεται τα τρία τελευταία σχόλια που έχουν κάνει συνεμφανίζεται τα πιο πρόσφατα αλλά επιλέγοντας πατώντας μάλλον πάνω στην εμφάνιση όλων των σχολείων για το καφέ θα δούμε και όλα τα σχόλια που έχουν γίνει μέχρι τώρα και παλιότερα. Και οπότε όμως ο χρήστης η αγαπημένη καφετέρια είναι το 2022 εδώ ζωγράφου. Το οποίο αν πάμε στην λίστα με τα καφέ, θα δούμε ότι δεν υπάρχει. Μπορεί όμως ο χρήστης να το προσθέσει αυτό, αν πάει στιγμή, οποιοδήποτε θέλει να προσθέσει την καφετέρια που αυτό ξέρει. Θα προσθέσουμε λοιπόν την καφετέρια 222. Είναι περιοχή εδώ ζωγράφου. Διεύθυνση. Θα πάω εδώ μέσα, άντε. Πώς το ξέρει αυτό. Λεωφόρος Παπάγου. Τόσο είναι, τόσο είναι. Πώς το ξέρει αυτό. Λεωφόρος Παπάγου 40. Προσθέτουμε και θα δούμε τα... Θα κάνουμε μια προσπάθεια. Ωραία, υποθέτουμε ότι προσθέθηκε. Ψάχνουμε και στα καφές. Υπάρχει όλο στη λίστα, είναι πιο πρόσφατη. Πατάμε για να μπούμε στο προφίλ της. Είναι αρκετά απλό αυτή τη στιγμή, επειδή είναι η τελευταία πολύ πρόσφατη. Μπορούμε να βάλουμε μια γραμμή φωτογραφία στην καφετέρια. Έχουμε ήδη γκριλ, δεν μπορούμε να περάσουμε. Και αυτή αμέσως θα γίνει η κεντρική σελίδα, η κεντρική φωτογραφία στο προφίλ της καφετέριας. Όμως έχουμε δει και άλλη μια φωτογραφία. Μπορούμε να περάσουμε περισσότερες φωτογραφίες. Ειδικά για τις καφετέριες. Απλώς θα δούμε όμως ότι θα μείνει ως κεντρική φωτογραφία αυτή που ανέβηκε πρώτη. Όμως επειδή θέλουμε να έχουμε τον έλεγχο, μπορούμε να αλλάξουμε, να φεύγουμε σε αυτό και οι χρήστες να ψηφίσουν ανάλογα με τη φωτογραφία που θεωρούν ότι προσφέρει καλύτερα το site, την καφετέρια μάλλον. Μπορούμε να ψηφίσουμε δεύτερη φωτογραφία που μας αρέσει περισσότερο και θα δούμε ότι μπαίνει όντως αυτή στην κεντρική σελίδα. Και ουσιαστικά αυτή η φωτογραφία που έχει περισσότερους ψήφους είναι αυτή που θα μπει και στην κεντρική σελίδα. Επίσης έχουμε ένα σύστημα με, που είπα και πριν, με likes, με ψήφους πάλι της καφετέριας και αν μπορούμε να προσθέσουμε και εμείς ένα like αν μας αρέσει. Και θα δούμε ότι πάμε πάλι στο προφίλ του 222 και βλέπουμε ότι όντως έχει προσθεθεί ένα like. Έχει προσθεθεί μάλλον ένα στεράκι παραπάνω. Τα στεράκια μπαίνουν ανάλογα συντηρητικά ανάλογα με το πόσα έχει κάθε καφετέρια. Τότε αν πάμε σε κάποια άλλη περισσότερη ψήφους θα πρέπει να έχει και περισσότερα likes, περισσότερα στεράκια συγκεκριμένη. Πλέον όμως ο χρήστης μπορεί να ζητήσει τις καφετέριες του. Ας δούμε εδώ που θα πάμε το 222 που μόλις βρήκαμε. Και βλέπουμε ότι όντως βρέθηκε και θα μας μεταφέρει αμέσως στην σελίδα
του site, τη καφετέρια. Μπορούμε να ζητήσουμε και με βάση την περιοχή. Θα σας κάνω μια ζήτηση ζωγράφου που έχουμε τις περισσότερες καφετέριες. Θα δούμε ότι μας βγάλει όλες τις καφετέριες που έχουν και την περιοχή εδώ ζωγράφου. Είναι κοπέλα, θα μου πει μια κλίση κλπ. Κλπ. Θα περάσουμε λίγο από το Blades. Ένα άλλο στυλ, εδώ έχει περισσότερες ψήφους. Άντσι μάλλον σε πιο πολλούς χρήστες. Και μπορούμε να πούμε τις φωτογραφίες. Έχουν επίσης εδώ ανέβηκαν πιο πολλές φωτογραφίες για το Blades. Και τέλος μπορεί και να χρήσει να ζητήσει και, και κάποιους φίλους του ενδεχομένως που έχουν επίσης στη σελίδα να κάνει ένα ζήτηση με βάση το username, με βάση το πραγματικό χρήστη. Εδώ θα ψάξουμε τυχαία πάλι το χρήστη Διονύσης, να δούμε αν είχε επίσης ανήκει στη σελίδα μας και όντως βρέθηκε. Ναι, μας τίμησε και την παρουσία του. Υπάρχει και σχόλιο για τον Μέλαθρον, όχι τόσο κινητικό, δεν του άρεσε και πολύ από ό,τι βλέπω, αλλά πήγε να αναγράψει. Οπότε μετά από όλα αυτά, μπορούμε να ξέρουμε στην αρχική σελίδα, βλέπουμε τα τελευταία σχόλια από πέρα και κάνουμε logout. Και τελείωσε για να δούμε, αν κάποιος εισβολέας θέλει να μπει στη σελίδα μας που δεν έχουμε. Δεν έχει εγγραφεί, πολύ απλά θα οποιοςδήποτε θα πάρει κόδι, δεν πρόκειται να το βρεθούμε. Αυτά, αυτή ήταν η κεντρική λογική. Παιδιά, θα να κάνετε ερωτήσεις σε κάθε παρουσίαση, μπορείτε να το σχετικά με το πρωτοκόλλο που λέγαμε. Εδώ στο σεμινάριο και γι' αυτό ευχαριστούμε. Το όνομά μου είναι Τζοκόφης, πέτρες από την Ίση. Και θα θέλαμε να πούμε ότι ελπίζουμε να είναι χρήσιμο, γιατί όντως πολλές φορές μπορεί να θέλουμε να βρούμε μια καφετέρια ή να δούμε σχόλια για αυτήν. Άμα θέλετε κάτι άλλο, σαν αυτό το κώδικα, να μας πείτε. Κώδικα σαν Μαρίδα είναι αρκετά, γενικότερα η τομή της είναι αρκετά απλή. Δηλαδή όσοι είχαν παρακολουθήσει το σεμινάριο, πολύ εύκολα θα καταλάβατε πώς γίνονται όλα αυτά το ένα με το άλλο. Δεν ξέρω αν σας φάνηκε κάτι πιο ιδιαίτερο, πιο εντυπωσιακό. Το φαντάζεστε πώς γίνεται. Το σύστημα με τα αστέρια βγαίνει ανάλογα με την ψήφο για το συγκεκριμένο καφέ. Είναι ανάλογα με τα live. Ανάλογα με την αριθμό των live που έχει το καφέ, αυτό που έχει τα περισσότερα θα έχει 5 αστέρια. Πάει συντηρητικά, δεν πάει από όλα. Σε σχέση με τα άλλα. Ευχαριστούμε. Ακολουθεί το Royal Rent a Car. Είναι δηλαδή αυτά τα τρία στάδια
ίδια φόρμα που συμπληρώνει το στοιχείο πελάτη που θέλει να νοικιάσει ένα σπουδάκι. Ναι, απλή δομή του σύμφωνα με τα όσα μάθαμε εδώ στο σεμινάριο. Πολλά πράγματα γίνονται μέσα από το JQuery, την οποία θα μας μιλήσει και ο Βασίλης. Ευχαριστώ. Διάφορα έξτρα που μπορεί να θέλει κάποιος. Και αυτά. Αυτό είναι το τελικό στάδιο της. Είναι μια επιβεβαίωση της παραγγελίας που έδωσε κάναμε. Και μου στέλνετε ένα mail στον πελάτη που έκανε παραγγελία για επιβεβαίωση. Και άλλο ένα στην εταιρεία. Ο πελάτης μας δεν ήθελε να έχει κάποιο σύστημα βάση δεδομένων και να βλέπει από εκεί τις κρατήσεις ή να προσθέτει και άλλες προσφορές και τέτοια. Δεν θέλει κάτι έτσι απλό. Να υλοποιήσουμε εκείνο που είδαμε στο πρώτο site με το Google Maps για να φαίνεται. Όχι, πάλι γίνεται. Για να επιλέγει από ένα χάρτη. Πάλι για αυτό. Ναι, άλλο ήταν το λάθος. Ίσως δεν το έχει φέρει. Όχι, δεν ήταν. Ναι, κάποια πράγματα δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα, έτσι περιμένουμε και δεδομένα από τον πελάτη. Προσφορές και ίσως κάποια άλλα στο κοινό που θέλει να συμπεριλάβει αργότερα. Αυτά είχα να πω. Τώρα ο Βασίλης θα μας πει για τη JQuery που χρησιμοποιεί. Προσπάθησα να εκπλήσω αυτά τα πράγματα σε αφορά τον κώδικα που έγραψε το χέρι. Στην ουσία είναι μερικά γεγονότα βασικά και change κυρίως. Κατά κύριο λόγο σχεδόν όλα γίνονται με Ajax και μερικά HTTP POST request. Αυτό για το οποίο θα ήθελα κυρίως να μιλήσω είναι τα μερικά widgets τα οποία μπορεί να βρει κάποιος και νομίζω μπορούν πραγματικά να βελτιώσουν το site. Εγώ πιστεύω ότι προηγουμένως υπήρχε πρώτα απ' όλα υπάρχουν τα tabs. Αυτά έχουν διάφορες δυνατότητες όπως συνδυασμός μερικά tabs ακολουθώντας με Ajax και άλλα στατικά. Επιλογή αν θα είναι πάνω από το περιεχόμενο ή από κάτω. Αν θα υπάρχουν persistent data, δηλαδή να φορτώνει μόνο την πρώτη φορά που κάνει κλικ κάποιο στο tab και μετά να μην χρειάζεται να ξαναφορτώσει παρά μόνο αν κάνει κάποιο reload τη σελίδα. Επόμενο widget είναι το date picker. Επιλογές που έχει αυτό είναι αντί ας πούμε, να εμφανίζεται μόνο ένας μήνας, να επιλέξει κάποιος στην πάρα επόμενο μήνα ή να μην μπορεί πριν από κάποιο χρονικό διάστημα να κάνει κάποια επιλογή. Επίσης έχουμε το Time Figure, το οποίο ουσιαστικά είναι μια επέκταση του Date Figure. Αυτό δεν έχει πολλές επιλογές, παρά μόνο ουσιαστικά το Slider να γίνεται ανά 5 λεπτά η επιλογή, ας πούμε. Ένα επόμενο widget ήταν το dialogue, που στην ουσία εγώ θα κάνει κλικ να πετάγει ένα παράθυρο. Το συγκεκριμένο έχει την επιλογή modal, έτσι ώστε να σκουραίνει το background και να μην μπορεί κάποιος να κάνει κλικ. Άλλες επιλογές είναι να μπορεί να γίνεται drag ή resize, στο συγκεκριμένο βέβαια είναι απενεργοποιημένες. Πήγαινε στη λίστα για να δείξεις το drag. Στη λίστα και το αυτοκίνητο. Αν κάνει κλικ κάποιος σε ένα παιδάκι για να δείξει περισσότερες πληροφορίες και αυτό μπορεί να κουνηθεί. Η λογική ήταν αν κάποιος να ανοίξει δύο, ωραία, να μπορεί να συγκρίνει. Και τέλος είχαμε προσθέσει το validator, στο πανεπτάς.
που ουσιαστικά απλά ελέγχει τα πεδία της φόρμας, έτσι ώστε να βεβαιωθεί ο βρίσκος ότι είναι σωστά και δεν έχει γίνει κάποιο λάθος. Επιλογές που έχει αυτό είναι αν το πεδίο θα έχει κάποιο email ή την κλέφτα. Τώρα, πού μπορεί να τα βρει κάποιος όλα αυτά. Τα συγκεκριμένα ουσιαστικά είναι μια επέκταση της jQuery, μιας και είναι γραμμένα όλα στη jQuery. Το site είναι στο jQueryUI.com. Όπου εδώ πέρα κάποιος μπορεί να βρει ένα πολύ καλό, θα έλεγα κατά τη γνώμη μου, documentation και πολύ καλά παραδείγματα, όπου έχει και source. Επίσης, αν κάποιος πάει στο download, πήγαινε λίγο, θα δει μια λίστα για να φτιάξει ένα κάποιο download με τα widget που θέλει, καθώς και μια πολύ ωραία συλλογή από FR. Σχεδόν όλα όσα έχει, μπορείς να επιλέξεις με τι FR θα εμφανίζεται. Για παράδειγμα, κάποια dialog ήταν με fading, κάποια άλλα με slide. Τέλος, κάτι πολύ σημαντικό είναι πώς θα προσαρμόσουμε την εμφάνιση σε αυτά τα widget. Κάτι πολύ ωραίο που έχει επίσης το ίδιο site είναι το Theme Roller, που ουσιαστικά είναι μια συλλογή από έτοιμα θέματα και έχουν δυνατότητα και αυτά επίσης για customization. Το συγκεκριμένο που χρησιμοποιήσαμε, ήταν αυτό εδώ, το οποίο μετά το τοποποιήσαμε κατάλληλα και με το download σου δίνει το αντίστοιχο CSS και μπορείς πολύ εύκολα να το προσαρμόσεις πλέον στο site. Κάτι άλλο που θα ήθελα να πω είναι ότι κάποιος με λίγο Google μπορούσε να βρει διάφορα τέτοια widget, όπως δύο που θυμάμαι και μου αρέσανε ήταν το Mode Tools και το jQuery Tools. Τα αναφερονομαστικά αν κάποιος θέλει να ψάξει, τα οποία προσφέρουν εξίσου ωραίες δυνατότητες και ευκολίες στην παραμετροποίηση τόσο στις λειτουργίες που θα εκτελούν στο site μας, όσο και στην εμφάνιση που θα έχουν. Αυτά είναι από εδώ. Ευχαριστώ. Εγώ θα πω δύο πράγματα για το PHP που έχουμε ασχοληθεί. Πρώτα απ' όλα, έχουμε χρησιμοποιήσει μια βάση δεδομένων για ευκολία δικιά μας, ώστε να αποθηκεύουμε όλα τα αυτοκίνητα και τις κατηγορίες, ώστε άμα αλλάξει κάτι, π.χ. στις τιμές, να μπορούμε να τα αλλάξουμε πολύ γρήγορα και να τα τροποποιήσουμε. Όπως και τις διευθύνσεις των εικόνων και τις ανεβάζουμε στην κατάλληλο φάκελο. Επίσης, ένα άλλο θέμα ήταν ο άμεσος υπολογισμός της τιμής ανάλογα με την ημερομηνία. Άμα δείτε εδώ πέρα, να αλλάξουμε την ημερομηνία μας, θα πρέπει να υπολογίσει αμέσως την καινούργια τιμή. Γιατί χρησιμοποιούμε PHP 5.12, 5.2, ναι. Δεν υπάρχουν κάποια εργαλεία που υπάρχουν στην 5.3 και κάνουν αυτή τη δουλειά. Και γι' αυτό έχουμε φτιάξει κάποιες συναρτήσεις. Κάντε λίγο σου για να το βλέπω και πιο πάνω. Έχουμε φτιάξει μια συνάρτηση που καλείται με Ajax, που υπολογίζει το κόστος και δίνει κάποιες μεταβλητές σε πόστε και παίρνει το αποτέλεσμα ως απάντηση. Η συνάρτηση που υπολογίζει είναι το calculate και παίρνει τις παραμέτρους, η οποία συνδέεται με τη βάση δεδομένων και παίρνει το κόστος και έχουμε φτιάξει μια συνάρτηση, την diffdate, η οποία είναι ορισμένη εδώ πέρα και κάτω, η οποία μετατρέπει απλά χειροκίνητα την ημερομηνία που έχει πάρει ως input του προηγούμενου πεδίου και τη μετατρέπει σε τύπο μεταβλητής time, ώστε να πάρουμε σε δευτερόλεπτα το χρόνο. Και έτσι για κάθε μέρα προσθέτουμε μία μέρα στο ημερολόγιο και ελέγχουμε κάθε φορά μία μας ξεπεράσουμε το όριο. Επίσης υπάρχει ένα θέμα για τις ενοικιάσεις όπου υπάρχουν περίοδοι τιμών, όπου πρέπει να ελέγξουμε την ημερομηνία για να ελέγξουμε σε ποια περίοδο τιμών ισχύει η τιμή. Και επίσης υπάρχουν κάποια πακέτα τιμών που θα πρέπει να γίνει συγκεκριμένη αναζήτηση από την βάση δεδομένων για ποιο πακέτο ημερών χρειάζεται ο πελάτης να νοικιάσει και εφόσον χρειάζεται παραπάνω μέρες, τότε θα πρέπει να προσθέσει και ένα επιπλέον ημερήσιο κόστος για κάθε μέρα. Αυτό. Ευχαριστούμε. Υπάρχει κάποια ερώτηση στα παιδιά? Το email που στέλνετε δημιουργείται αυτοματοποιημένα με τι, με HTML? Στέλνεται με PHP, ναι. Και υπάρχει email server. Θέλω να πω η φόρμα πώς δημιουργείται. Είναι HTML email. Α, εντάξει. Το
επόμενο project είναι το DigiSense. Όταν ο χρήστης επισκεφθεί μια σελίδα στην οποία δεν έχει συνδρομή,
θα δει αυτό το κομμάτι κώδικα, θα δει αυτή την, αυτό το μικρό λογότυπο που λέει «Visitors, you are not connected» και κάποιο κειμενάκι από κάτω για να παραπέμψει το συνδρομητή, να δει την, το χρήστη, να δει την ιστοσελίδα, την εφαρμογή και αν τυχόν κάποιος είναι εγγεγραμμένος, αλλά βλέπει ότι δεν είναι συνδεδεμένος, ας πούμε για παράδειγμα έλλειψη ταχύτητας. Ο εντοπισμός έτσι, της επίσκεψης γίνεται με ταχύτητας. Μπορεί να κάνει κλικ εκεί για να συνδεθεί στο λογαριασμό. Πάμε σε επόμενη διαφάνεια. Αυτή είναι η εικόνα που θα δει όταν υπάρχει το βυσκό του αποθηκευμένο. Λοιπόν, τώρα λίγα πράγματα τεχνικά. Τι κάναμε για την εφαρμογή. Χρησιμοποίησαμε ένα έτοιμο πρότυπο CSS και παίρνοντας το HTML, κάναμε βέβαια αλλαγές, σχεδιάσαμε λογότυπο, αλλαγές στα χρώματα κλπ. Και σπάσαμε το HTML σε διάφορα PHP κομμάτια, τα οποία είναι δυναμικά, το header, το sidebar, το footer και το κομμάτι που έχει το κυρίως περιεχόμενο. Έχουμε προσπαθήσει, δεν ξέρω κατά πόσο το έχουμε καταφέρει, να δομήσουμε το κώδικά μας σύμφωνα με το πρότυπο MVC και έχουμε χρησιμοποιήσει και εμείς κάποια jQuery plugins, το validate που είχαν χρησιμοποιήσει και τα παιδιά πριν από εμάς, το οποίο ήταν πολύ χρήσιμο. Και ας πούμε και αυτή η εφαρμογή, και αυτή η παρουσίαση μικρή που είναι μέσα στο site είναι και αυτό ένα jQuery plugin. Λοιπόν, μπορούμε να προσθέσουμε χρήστες και να επεξεργαστούμε τα στοιχεία των λογαριασμών μας, login, logout. Μπορούμε να τοποποιήσουμε κάποια στοιχεία από τον λογαριασμό. Αν έχουμε προσθέσει μια συνδρομητική σελίδα, μπορούμε να κάνουμε κάποιες αλλαγές. Όπως επίσης και να κάνουμε εμείς συνδρομή σε άλλες ιστοσελίδες που θέλουμε. Επίσης υπάρχει κώδικας, ο οποίος δεν φαίνεται βέβαια εδώ πέρα στο site, υπάρχει κώδικας όμως στο server, ο οποίος αναλαμβάνει να εντοπίσει τις επισκέψεις των εγγεγραμμένων χρηστών σε διάφορες σελίδες και να τις καταγράφει στη βάση. Λοιπόν, σκεφτήκαμε να βάλουμε αυτό το μικρό κομμάτι κώδικα να το δείτε, που είναι, θα μπορούσα να πω κάτι έτσι διαφορετικό. Επειδή πρέπει να ενσωματώσουμε κώδικα σε μια σελίδα που δεν τρέχει απαραίτητα σε ένα server με PHP, δεν θα μπορούσαμε να καλέσουμε ένα σκριπτάκι σε ένα blogspot.com, ας πούμε. Οπότε το μόνο που χρησιμοποιήσαμε μια τεχνική όπου η κλίση του script γίνεται μέσω, ας πούμε, ενός URL εικόνας, όπως το βλέπετε στα γράμματα τα κόκκινα. Υπάρχει στο server το scriptcounter.php, το οποίο παίρνει σαν παράμετρο το ID του site, το οποίο δέχεται συνδρομητές. Και κάνει τον εξής έλεγχο. Όταν ο χρήστης θα επισκεφτεί τη σελίδα η οποία δέχεται συνδρομητές, θα πάνε στο server της εφαρμογής Digisense με το HTTP request και τα μπισκότα, αν τυχόν υπάρχουν, τα μπισκότα της εφαρμογής Digisense. Αν ο χρήστης έχει αποθηκευμένο μπισκότο με το user ID, υπάρχει ο έλεγχος που βλέπετε, διαβάζεται το cookie και γίνεται ένας έλεγχος στη βάση. Αν τυχόν ο χρήστης αυτός, αν όντως υπάρχει ένας χρήστης που είναι εγγραμμένος στο Digisense, πρέπει να δούμε όμως αν ο χρήστης είναι εγγεγραμμένος για να έχει συνδρομή σε συγκεκριμένη σελίδα. Αν συμβαίνει αυτό, τότε με τη συνάντηση Store Visit αποθηκεύεται η επίσκεψη και με το timestamp που δεν φαίνεται εδώ, στη βάση. Αυτό το script τελειώνει με την επιστροφή μιας εικόνας. Αυτές οι εικόνες που είδαμε προηγουμένως, η μία που έλεγε You are connected και η άλλη You are not connected, είναι αυτό που κάνει, δεν φαίνεται εδώ στον κώδικα. Επιστρέφει τελικά με κατάλληλα χέρια στην εικόνα, έτσι ώστε να τη δει ο χρήστης στην οθόνη. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί αν δεν είχαμε έρθει εδώ θα ψάχναμε ακόμα στο Google και μάθαμε πολύ χρήσιμα πράγματα και χωρίς αυτά δεν θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει αυτή την εργασία. Θα κάνουμε τώρα μια μικρή επίδειξη χρήσης του site. Θα κάνουμε εγγραφή ενός χρήστη. Βλέπετε πάνω στο μενού υπάρχουν κάποιες στατικές σελίδες, οι οποίες είναι ενημερωτικές, η κλασική φόρμα, το κλασικό τάδιο για την επικοινωνία, τι είναι το Digisense και κάποια μικρά βιογραφικά. Λοιπόν, να κάνουμε τώρα εγγραφή ενός χρήστη. Εδώ έχουμε χρησιμοποιήσει το jQuery Validate, το plugin, το οποίο μπορεί να κάνει validate και για τον τύπο του πεδίου, αλλά και για το αν ένα πεδίο πρέπει να είναι προαπαιτούμενο ή όχι. Αν κάνουμε λάθος και αλλάξουμε, φύγει το focus από το πεδίο, μας βγάζει κάποιο μήνυμα λάθος. Επίσης, αν έχουμε και κάποιο verification για το password, αν τυχόν δεν δώσουμε δύο φορές το ίδιο password, που το πάμε να κάνουμε υποβολή
μας βγαίνει ένα warning και μας λέει ότι δεν, το password δεν είναι η UX αδειοδοτία. Okay. Όλα αυτά περνιούνται σαν παράμετροι μέσα στο jQuery plugin. Στις ρυθμίσεις δηλαδή του plugin. Πάμε στο λογαριασμό που λέει, μπορούμε να διαχειριστούμε κάποια στοιχεία του λογαριασμού μας. Μπορούμε να αλλάξουμε το όνομά μας, αυτά δεν χρειάζεται να κάνουμε τόσο πολύ, το όνομά μας και το λογαριασμό PayPal. Μπορούμε να κάνουμε αλλαγή password μετά την αλλαγή, αν αυτή πληρεί τις σωστές ρυθμίσεις που validate που έχουμε κάνει, η εφαρμογή μας κάνει logout, οπότε πρέπει να ξαναπούμε στην εφαρμογή με το ίδιο password. Και πάμε κάτω-κάτω να δούμε, μπορούμε να δούμε πώς ενσωματώνουμε στην ίδια σελίδα το λογαριασμό μου. Πώς ενσωματώνουμε το κώδικα ανάλογα με τη σελίδα που έχουμε πάρει. Να κάνουμε εισαγωγή μια σελίδα σε εκείνο το πεδίο. Δηλαδή, αν είχαμε, το μπορούσαμε εκεί που λέει επιλέξτε ιστοσελίδα, να έχουμε κάποιες σελίδες που έχουμε εισάγει εμείς και να μας βγάζει το κώδικα και να του κάνουμε αντιγραφή από εδώ και την κόλληση στο site μας. Λοιπόν, πάμε εκεί που λέει διαχείριση ιστοσελίδων. Ας πούμε ότι αυτός ο χρήστης εδώ είναι αναγνώστης, έτσι, οκ. Okay. Ναι, εντάξει, πολύ ωραία. Αυτό μόνο. Μπορούμε να βάλουμε εδώ την ιστοσελίδα και να πληκτρολογήσουμε μια περιγραφή. Μπορούμε να διαχειριστούμε τις συνδρομές αυτές, να κάνουμε αλλαγή, να επισκεφτούμε και το URL της αντίστοιχης σελίδας για να έχουμε καλύτερη εικόνα και να τελειώσουμε τη συνδρομή. Αυτά, να μην σας κάνω να δω. Υπάρχει κάποια ερώτηση για τις κοπέλες σχετικά με το DigiSense. Ότι ας πούμε παρακάτω. Ακολουθεί το Hike Alive. Αλλά προσπαθήσαμε να είναι πιο πολύ PHP.
Εδώ, ας πούμε, υπάρχει ένα μικρό JavaScript που σου ανοίγει εκείνη τη στιγμή τους νομούς, αν διαλέξεις το διαμέρισμα. Όταν διαλέξεις νομό, βλέπεις μια λίστα με τις διαδρομές για, για αυτό το νομό. Πατώντας περισσότερα, μπορούμε να δούμε περισσότερα για τη διαδρομή. Τα στοιχεία εμφανίζονται έτσι. Και από κάτω μπορούμε να προσθέσουμε σχόλια, βέβαια μόνο αν είμαστε συνδεδεμένοι. Αφού ήρθαμε εδώ, θα συνεχίσουμε. Στη σύνδεση μένουμε στην ίδια σελίδα και μπορούμε πλέον να προσθέσουμε ένα σχόλιο, το οποίο μόλις προσθέσουμε το βλέπουμε κιόλας να βγαίνει εκεί από κάτω ακριβώς. Τώρα, στις διαδρομές, μπορεί ο καθένας να προσθέσει τη δική του διαδρομή, εφόσον είναι login, να δούμε ότι αν είμαστε όχι login, έχουμε τη δυνατότητα να πατήσουμε στην εγγραφή. Αυτό που θέλαμε εδώ πέρα είναι να υπάρχουν κάποια υποχρεωτικά πεδία που να συμπληρώσει ο χρήστης, δηλαδή σήμα, τσίπη, γενναιού ή οτιδήποτε, έτσι ώστε να είναι κάθε διαδρομή, ανεξάρτητα από τα σχόλια που θα έχει από κάτω, να είναι μια ολοκληρωμένη. Ναι, γενικά όλα αυτά τα παιδιά είναι υποχρεωτικά, γιατί θέλησαμε να μην μπορεί ο καθένας να προσθέσει κάτι χωρίς καθόλου πληροφορίες, ας πούμε. Οπότε, ας προσθέσουμε και μία διαδρομή. Και μετά την περιγραφή, ας γράψει ότι είναι το τέλειο, ας πούμε. Επειδή το είδαμε σε πολλά sites να αυτό το φαινόμενο, να γράφουν διάφορα είτε άχρηστα πράγματα, είτε και επίσημα, αλλά με άσχημη δομή, ας πούμε. Στον χρόνο διαδρομής βάζουμε ώρες και λεπτά. Στην εισαγωγή γίνεται αλλαγή μέσω της PHP και αποθηκεύεται σε λεπτά στη βάση. Κάτι που κάναμε PHP για να μην χρησιμοποιήσουμε JavaScript και τον έλεγχο είναι ότι αν αφήσουμε κάποια πεδία κενά, μας επιστρέφει πίσω και χρησιμοποιήσαμε session για να κρατήσουμε τις τιμές των πεδίων, δηλαδή στην αρχή του φτιάξε μια καινούργια διαδρομή. Έχουμε αποθηκεύσει σε μια session post, όλη την post μεταβλητή, που μπορούμε μετά να χρησιμοποιήσουμε για να ξανασυμπληρώσουμε τα πεδία. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι φυσικό αυτό, αλλά αυτό μας έκανε. Σκοπός εδώ είναι να βάλουμε και JavaScript για να είναι πιο όμορφο και να βγάζει από δίπλα σημειώσεις. Μόλις προσθέσουμε τη διαδρομή, τη βλέπουμε, όπως και πριν. Τι άλλο να δείξουμε, ας δείξουμε την εγγραφή. Η εγγραφή γίνεται απλά συμπληρώνοντας ένα όνομα, συμμοδιανή συνείδη, όπως θα είναι το πρώτο. Εδώ, ας πούμε, δεν υπάρχει δυστυχώς το ακόμα. Πρέπει να βάλουμε λίγο JavaScript εδώ στο validation για να υπάρχει, να μπορεί να γράψει το κανένα που θέλει. Τι κάνει το πιθανικά. Στον καιρό χρησιμοποιήσαμε κάτι έτοιμο από το Free Meteo. Το οποίο είναι απλό γιατί δεν επιφελώ να κάνουμε κάτι δικό μας που το δίνουν έτσι για αυτά. Υπάρχει μια πρόβλεψη για να προσθέσουμε και άλλα πράγματα που φαίνεται άλλα. Δηλαδή πληροφορίες για του συλλόγου, για γραφεία και κάποιο φόρουμ που θα μπορεί να γίνεται συζήτηση για σχετικά θέματα. Δηλαδή όχι απαραίτητα με διαδρομές, αλλά με σχετικά θέματα που μπορούν να αφορούν τους χρήστες, τους άλλους. Ναι, γενικά το πώς είναι να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε όσο πιο καθαρό γίνεται το θέμα με τις διαδρομές και η συζήτηση να γίνει στο χώρο του μπορεί, όταν γίνει αυτό. Γιατί έχουμε σκοπό να συνεχίσουμε γενικά. Αυτό. Γρήγορα τα πούμε. Πρώτα να πούμε. Ευχαριστούμε. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, νομίζω. Ναι, εγώ ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει κάποια πρόβλεψη όταν γράφουμε μια διαδρομή να προσθέτουμε και ότι εγώ
προσθέτω είμαι οδηγός ή δεν την ξέρω ή θέλω να τη μάθω. Ναι, δεν την κρίνεις. Γενικά δεν δουλεύουμε πάρα πολλές μέρες. Ήταν πολύ γρήγορη η διαδικασία. Έχουμε σκοπό και άλλα. Ας πούμε, μια ιδέα είναι να μπορεί ο χρήστης να βάλει, αν μπορεί να γίνει αυτή η διαδρομή ποδήλατο. Θα ήταν κάτι ωραίο. Γενικότερα θέλω να μιλήσουμε για άλλα πράγματα. Ευχαριστούμε. Η επόμενη ομάδα είναι το βιβλίο. Επειδή έχουμε χρησιμοποιήσει Radius. Και η τελεία σε σχέση με το παπάκι να έχει και αυτή τουλάχιστον 2 γράμματα διαφορά. Κωδικός γίνεται και αυτός validate, αν είναι ίδιο το πάνω πεδίο με το κάτω. Και πατώντας register.
Περιμένουμε. Το όνομα χθες υπάρχει, ναι. Ξαναφαίνεται πολλούς δοκιμαστικούς. Είναι λίγο σερβερ που το έχουμε ανεβάσει αργώς. Αλλά κάνοντας register μπαίνουμε στην αρχική σελίδα όπου στο κάτω μέρος μπορείτε να δείτε ποιοι είναι online. Το test 1 το χρησιμοποιούσαμε πριν, το test 2 το βάλαμε τώρα. Εδώ έχουμε ένα πρόβλημα με το collation, επειδή δεν είναι ο κώδικας που χρησιμοποιούσαμε στο λάθος. Είναι παλιότερη έκδοση που έχουμε ανεβάσει, αλλά τέλος πάντων. Εδώ είναι, μπορούμε να δούμε όλα τα topics. Έχει επιλογή για create topic και view recent topics. View recent topics, αυτή τη στιγμή δεν θα μας δείξει τίποτα, γιατί δεν υπάρχει κανένα πρόσφατο topic. Απλά, αν δημιουργήσουμε ένα νέο topic, και γράψουμε και ένα κείμενο. Τότε αν πάμε στα recent topics, μας βγάζει μόνο αυτό που δημιουργήθηκε τώρα από τον χρήστη test 222 και έχει reply σε ένα, έχει μόνο αυτό που έγραψε αρχικά ο χρήστης. Ανοίγει υπερβολικά το κάτω. Επίσης καταφέραμε να βάλουμε τα emotions. Θα το δείξει. Λοιπόν, αν δούμε λοιπόν σε ένα τόπο. Βασικά, επειδή ελπίζουμε να το κάνουμε έτσι λίγο πιο παρελίστικο και να μπαίνουμε να μιλάμε από εκεί και τα λοιπά, έχουμε σκοπό να το πάμε σε κάτι πιο γρήγορο, γιατί ο σερβερ είναι υπερβολικά άργος. Στην προηγουμένη περίπτωση είναι δωρεάν, δηλαδή δεν πληρώσαμε κιόλας, οπότε αργεί κάπως. Είχαμε σκοπό να το δείξουμε από το λάθος, αλλά εντάξει. Κάνοντας λοιπόν reply σε ένα topic, ερχόμαστε σε αυτή τη φόρμα, όπου μπορούμε να γράψουμε ένα νέο κείμενο και να προσθέσουμε και emoticons. Τα emoticons, κάνοντας κλικ πάνω σε ένα emoticon, μπαίνει με JavaScript το αντίστοιχο τα αντίστοιχα γράμματα του emoticon, στην προηγουμένη περίπτωση ένα κάτω τελεία και παρένθεση, και μετά μέσα στην PHP κάνουμε ένα string replace και αντικαριστάει το ένα κάτω τελεία και παρένθεση με το αντίστοιχο image tag. Οπότε αν το κάνουμε αυτό post, εν τέλει δεν θα μας δείξει ένα κάτω τελεία και παρένθεση, αλλά θα μας δείξει το εικονιδιάκι. Επίσης, ένα άλλο πράγμα είναι ότι μας άρεσε να βλέπουμε, ένας λόγος που διαλέξαμε το φόρουμ είναι ότι μπορούσαμε να δούμε πολλά πρακτικά πράγματα από αυτά που μας έδειχνε ο Διονύσης και ο Πέτρος μέσα στο σεμινάριο. Οπότε, επειδή παρατηρήσαμε ότι στο ίντερνετ δεν πρόκειται να δούμε μια σελίδα που να το κάνουμε αυτό, μετά το μάθημα ασφαλείας που μας έκαναν τα παιδιά με το SQL Injection, δεν φροντίσαμε να διορθώσουμε το site, οπότε μπορείτε να μπείτε και να παίξετε με αυτά τα πράγματα, αν θέλετε, στην σελίδα. Ναι, ποιος admin. Αν γράψουμε κάτι, ωραία, ένα, ίσον ένα, ίσον ένα, ωραία, κάτι άλλο, ξέρω εγώ. Ακριβώς ο κώδικας που μας έδειξαν τα παιδιά και ένα τυχαίο password. Αν προσπαθήσουμε να συνδεθούμε με αυτό, βλέπουμε ότι συνδέθηκε στους ενεργούς, στους register users βλέπουμε ότι είναι ο admin ο λογαριασμός. Βέβαια πάνω δεξιά μας δείχνει το όνομα που βάλαμε, γιατί παίρνει, τυπώνει εκεί πέρα το όνομα από παράμετρο post username. Αλλά αν πάμε να κάνουμε και ένα reply, θα δούμε ότι πραγματικά το reply το κάνει ο user admin.
Και έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί πραγματικά μπορείς να πειράξεις πολύ τη βάση δεδομένων, έτσι. Δηλαδή, εμείς κάναμε διάφορα πράγματα. Δεν τα λέμε αυτά. Ναι, απλά εντάξει. Γυρίσαμε βασικά, μετά το μάθημα γυρίσαμε σπίτι και ψάχναμε τα φόρουμ στο Google. Και δεν καταφέραμε να βρούμε κάποιον που να μπορούμε να πειράξουμε, οπότε είπαμε το δικό μας να τα αφήσουμε απροστάτευτο. Αν δείτε το τελευταίο post έγινε από τον χρήστη admin. Οπότε όποιος θέλει μπορεί να πειράξει επί του. Οι κωδικοί βέβαια και τα προσωπικά στοιχεία που έχουν γραφτεί αφαιρέθηκαν. Οι κωδικοί προστατεύονται με MD5 όπως μας έδειξαν τα παιδιά. Και πάνω κάτω αυτά εδώ έχουμε βάλει και ένα ρολογάκι με JavaScript. Με time interval όπως μας δείξατε εσείς. Γενικά είναι οι λειτουργίες που μαθαίναμε στο φόρουμ που θέλαμε να τις αξιοποιήσουμε και να τις δούμε και πρακτικά, να δούμε τι προβλήματα θα αντιμετωπίσουμε. Κατά τα άλλα, απλά πάνω κάτω τα πράγματα. Νομίζω είμαστε ok. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε. Υπάρχουν ερωτήσεις στα παιδιά. Ωραία, δεν υπάρχουν ερωτήσεις, να κάνουμε ένα δεκάλεπτο διάλειμμα, αλλά μην αργήσουμε πολύ γιατί θέλουμε να δείξουμε αρκετά πράγματα μετά και τα λέμε σε λιγάκι. Λοιπόν, συνεχίσουμε με μερικές ακόμα εργασίες. Η επόμενη εργασία είναι το social.com. Είναι οι juniors που μας παρακολούθησαν. Θα σας παρουσιάσουν ήδη. Χαίρετε. Λοιπόν, είμαστε εγώ με Μάριο, εγώ Θέμης, ο Νικήτας και ο Ρίγας. Φτιάξαμε το social.com. Είναι μια ιστοσελίδα στην οποία οι καλλιτέχνες μπορούν να ανεβάσουν τη μουσική τους και άλλα μέρη μπορούν να ακούσουν, να κάνουν σχόλια και γενικά θέλουμε να προωθήσουμε τους καλλιτέχνες. Οπότε εδώ πέρα είναι η σελίδα όπου μπορείς να κάνεις εγγραφή και σύνδεση. Το register. Τσεκάρουμε Ajax. Αν έχουν συμπληρωθεί όλες οι φόρμες, αν δεν έχουν συμπληρωθεί, θα τα είναι σπάλμα. Επίσης, κοιτάει αν υπάρχει χρήση ήδη. Το mail όμως, αν είναι σωστό mail, ακόμα δεν το έχουμε φτιάξει να το κοιτάει. Μας λέει εδώ ότι υπάρχει ήδη χρήση. Κοιτάει το mail και το username. Μπορεί να επιλέξει κάποιος αν θέλει να γραφτεί ως χρήστης ή ως καλλιτέχνης. Και μετά πάμε στο login, το οποίο γίνεται και αυτό με Ajax. Αν είναι λάθος, μας δίνει πάλι ένα σπάλμα. Κάνω το login κανονικά. Και δεν είναι κεντρική. Δεξιά είναι η αναζήτηση. Αναζητήσε χρήση και αρχεία, τραγούδια. Αν γράψουμε ένα κάποιο, κάποιο κείμενο, θα ψάξει για να βρει τραγούδια με αυτό το τίτλο και χρήση με αυτό το όνομα. Εδώ είναι κάποια τραγούδια. Μας εμφανίζει εδώ τους 5 καλλιτέχνες που έχουν τους πιο πολλούς followers. Εδώ εμφανίζει το πίσω προς το παρόν. Και εδώ είναι τα νέα των φίλων. Τι έχουν κάνει τις πρόσφατες ενέργειες των φίλων μας. Αυτούς που έχουμε κάνει follow. Για παράδειγμα, ο Chris Thames 5 έχει κάνει follow από τα άλλα. Ή ο Μάριος έχει κάνει ένα comment στο προφίλ του. Και μας βάζει το προφίλ και βλέπουμε εδώ το comment. Για τους καλλιτέχνες υπάρχει και η σελίδα Music που μας δίνει κάποιες πληροφορίες πάνω, πόσα άλμπουμ έχουν, πόσα τραγούδια έχουν ανεβάσει, πόσους followers έχουν και από κάτω μας δείχνουν τα άλμπουμ και τα τραγούδια που έχουμε ανεβάσει μέσα αυτά. Όταν είναι δεξιά μπορούμε να ανεβάσουμε ένα τραγούδι και επιλέγουμε σε ποιο άλμπουμ θέλουμε ή στο single και μπορούμε και από κάτω να δημιουργήσουμε ένα άλμπουμ. Και μας δίνει ένα μήνυμα που δημιουργήθηκε κανονικά. Με τζάμψη. Ναι, με τζάμψη. Και υπάρχει εδώ. Και μπορούμε να ανεβάσουμε
ένα τραγούδι σε αυτό το άλλο που θα εμφανίσει ο άνθρωπο. Επίση μπορούμε να το διαγράψουμε. Πάλι με JavaScript. Και να παίξει ένα τραγούδι. Αν αλλάξουμε μια σελίδα μου. Ναι, χρησιμοποιούμε τα audio element της HTML5. Τώρα στα προφίλ. Αν μπούμε σε ένα προφίλ, βλέπουμε πάνω πόσα τραγούδια έχει κάνει αγαπημένα, πόσους χρήστες ακολουθεί και πόσους τον ακολουθούν. Και από αυτό το link μπορούμε να πάμε στα τραγούδια. Για παράδειγμα, ας πάμε σε ένα άλλο προφίλ, το ξεκινώ. Εδώ μπορούμε να δούμε αυτές τις πληροφορίες και εδώ είναι οι τελευταίοι χρήστες που έχει κάνει follow και είναι καλλιτέχνες. Εδώ από αυτό το link μπορούμε να δούμε τα λόγια του. Αλλά πούμε ότι έχουμε δύο κατηγορίες χρηστών. Είναι αυτός που ακούει και δεν μπορεί να ανεβάσει η μουσική και υπάρχει και ο καλλιτέχνης που μπορεί να ανεβάσει. Και μπορεί να φτιάξει εικόνες και να κάνει εικόνες και τέτοια. Κάντε ένα άλλο σημείο. Στη σελίδα των προφίλ τώρα, δεξιά είναι οι τελευταίες συνέργειες που έχουν κάνει οι φίλοι μας, αυτοί που κάνουμε follow. Κάτω είναι τα σχόλια, το word, όπου τα post γίνονται και εδώ με JavaScript. Πάει κατευθείαν από κάτω. Και επίσης δεν γίνεται να αποσταλεί και ένα κείμενο. Το έχει εμφανίσει. Στα μηνύματα, στα προσωπικά μηνύματα τώρα, μπορούμε να πάμε αυτό το link πάνω, άμα είμαστε δικό μας προφίλ, και βλέπουμε κανονικά. Εδώ συντάσσουμε ένα νέο μήνυμα. Εδώ θα γράψουμε το χρήστη. Τι είναι το ουγγελίνης. Να βάζω. Το στέλνει με JavaScript. Να σε ένα αριστερό. Πάμε. Έχουμε χρησιμοποιήσει ενώ HTML Special Cache, οπότε δεν μπορεί να γράψει HTML στο κώδικα. Δηλαδή, άμα στείλει. Εδώ, καταρχάς μας λέει ότι είναι, δεν το έχουμε διαβάσει και μόλις θα ανοίξουμε θα εμφανίζει δίπλα το μήνυμα, πάνω στο JavaScript και άμα κάνουμε refresh, εδώ η κατάσταση έχει αλλάξει από unread σε read. Και εδώ με τα tags, να ζήτησε στην πέρα. Τα προφίλ. Και μπορεί το τραγούδι να το βάλει σε κάποιο άλμπουμ που μπορεί να το φτιάξει από κάτω. Και έτσι να το δούμε αυτό. Το έχουμε φτιάξει το άλμπουμ. Τι έχουμε. Και εδώ, άμα πούμε και στο προφίλ κάποιο άλλο χρήστη, στα τραγούδια του θα γράφει και εδώ πάνω πόσους followers έχει. Και μπορείς να κάνεις και να τον αγγιχθείς. Ναι, γίνεται και το follow. Το follow. Το δούμε σε λίγο. Λοιπόν. Κάποιο να συμβεί. Το follow, ένα χρήστη, να φτιάξουμε και εδώ. Όχι,
κάτσε παιδί. Να γίνει καλλιτέχνης, το είδος να είναι καλλιτέχνης και κάνει πανικά register. Λοιπόν, αν πάμε στο προφίλ κάποιου καλλιτέχνη, μπορούμε να κάνουμε από εδώ follow. Επίσης βλέπουμε πάλι εδώ τους τελευταίους καλλιτέχνες που έχει κάνει εκείνος, follow. Και αν το κάνουμε πανικά follow, μας επιστρέφει πάλι η σελίδα και έχει φύγει το κουμπάκι που εδώ. Και πλέον βλέπουμε και τα νέα του, δεξιά. Αυτά. Από τεχνολογίες έχουμε χρησιμοποιήσει PHP, για βάση δεδομένων του MySQL, HTML5 για το audio tag και Ajax για τα σύγχρονα βήματα. Το φτιάξαμε σε 4 μέρες. Θα μπορούμε να πάρουμε και ένα για ρυθμίσεις, να μπορείς να αλλάζεις όνομα, εικόνα, να αλλάζεις τα τραγούδια σου και τα τραγούδια να παίζεις όλες τις σελίδες. Λοιπόν, ο Θέμης έφτιαξε τους κοντρόλες, ο Ρίτας και ο Νικήτας έφτιαξαν το design, βλέπετε, και εγώ έφτιαξα το model που μπορείς να κάνει να στείλεις πράγματα στη βάση και να στείλει τη βάση πίσω. Φετά. Ευχαριστούμε. Υπάρχουν ερωτήσεις. Μια ερώτηση. Έχετε available για να δει κάποιος την τεχνολογία πώς κάνετε το τραγούδι, πώς παίζει, το αν θέλει κάποιος να το δει μπορεί. Το τραγούδι ανεβαίνει από μόνο το πως είναι μόνο επίθυμη μορφή. Σαν αρχείο. Ναι. Για να το παίξει μέσα στο site. Είναι με το audio tag της HTML5, αλλά δεν υποστηρίζει όλα τα τραγούδια. Δηλαδή, ο Chrome δηλαδή υποστηρίζει MP3, ο Firefox μπορεί να μην υποστηρίζει MP3. Και ο κάθε browser βγάζει και τα δικά του χαρτιά, τα έχει ένα δικό του interface. Αλλά είναι ακόμα σε αρχικό στάδιο. Μετά να το... Άλλη ερώτηση. Ευχαριστούμε. Η επόμενη δουλειά είναι το eblogger.eu. Θα μας το παρουσιάσουμε, τα παιδιά. Γιατί έχουμε σκεφτεί να υπάρχει ένα email verification, αλλά δεν πρέπει να το φτιάξουμε.
Κάνε. Με το login μας πετάει στο wall μας. Κάθε χρήστης έχει το δικό του wall, στο οποίο θα μπορούν οι friends του να το κάνουν follow και να το βλέπουν. Μόνο οι friends, αλλά πρέπει να το κυρώνονται. Δεν προλάβαμε να κάνουμε άντα αυτή τη λειτουργία όμως ακόμη, λόγω έλλειψης χρόνου. Κάνε ένα post, ένα text, και άμα δεν πάρει και ένα βίντεο. Μπορεί να προστάρει βίντεο και text αυτή τη στιγμή, εικόνες σε λίγο. Όσο μην πούμε, έτσι. Πες τι κάνει ένα βίντεο. Επίσης υπάρχει και μια function, ναι, η οποία μετράει το χρόνο που έγινε το post. Αν έχει γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα εμφανίσει ανάλογα την ώρα ή τα λεπτά ή τα σεκόν. Αλλά αν έχουν περάσει δύο μέρες, τότε εμφανίζει την ημερομηνία απλώς. Το site αυτό είναι για να δημιουργήσει blog έτσι κι αλλιώς, οπότε υπάρχει το κουμπί blogs, στο οποίο μπορεί ο οποίος να δημιουργήσει blog. Υπάρχει το blog name, όπου μπαίνει ένα όνομα για το blog. Και το blog title. Στο description βάζουμε μια περιγραφή, η οποία θα είναι γενική για το blog μας και θα το προσωπεύει. Εδώ είναι τη σελίδα blog, για και πληροφορία στα δεξιά. Λέει blog name, blog owner και blog description, το description που βάλαμε. Υπάρχει και το subscribe, όπου οποιοδήποτε user μπορεί να κάνει subscribe και από το subscription που βάλει αριστερά να βλέπει τα blogs που, είναι ήδη, που έχει γίνει subscribe. Ώστε να έχει ευκολότερη πρόταση. Δεν μπορείς, είναι ένα χρήστη. Δημιουργούμε τώρα ένα post, δοκιμαστικά. Έχουμε βάλει και λειτουργία να αναγνωρίζει αυτόματα τα smileys, οπότε να τα βγαίνουμε εικόνα. Και το post μας εμφανίστηκε. Όπως βλέπετε, η function λειτουργεί και στα post, για να εμφανίζει την ώρα που παίρνει το post. Κάτω αριστερά μπορούμε να δούμε γενικά το post, αν είναι μεγάλο, δεν θα το εμφανίσει όλο εδώ πέρα. Θα εμφανίσει μόνο με ζωτικούς χαρακτήρες, όσο είναι μεγάλο. Μέχρι εκεί. Πατάμε εκεί το click post και από κάτω βλέπουμε τα comments. Μπορούμε να κάνουμε likes. Ένας κρίσης πρόλαβε και έκανε comment, δεν ξέρω ποιος είναι. Και εκτός από like και dislike, υπάρχει και το unlike. Για να ακυρώσει ο χρήστης το like ή το dislike που έκανε. Μπορούμε να κάνουμε ένα κίνημα από τα άλλα χρήστη. Κάνουμε, και μπορούμε τώρα από subscriptions να δούμε τα blogs που έχουν κάνει subscribe. Είναι αυτά. Αυτό είναι το official blog του blogger, όπου θα γίνονται ανακοινώσεις ανάλογα με τις εκδόσεις που παρεμβαίνουν. Να πούμε και λίγο για το πάνω μενού, στο οποίο έχει χρησιμοποιηθεί νομίζω Alex για το εφέ αυτό. Και τζάβα. Ναι, αν πάμε στο πρώτο, θα μας πάει στο home. Δεύτερο είναι announcements, όπου είναι το official blog. Μπορεί να πάει στο members. Στο τρίτο βλέπουμε τα members που υπάρχουν ήδη. Και πατώ
πατώντας πάνω στο username μπορούμε να δούμε στο wall του αντίστοιχου χρήστη, στο κάνουμε το post και να δούμε το post. Επίσης και σε αυτά λειτουργεί η ίδια function. Κάνει display την ώρα που έγινε γραφτεί ο χρήστης και βλέπουμε ότι το web seminar που έγινε 5 λεπτά πριν εγγραφεί, μας δείχνει 5 minutes ago. Ενώ η υπόλοιπη που ήταν πιο πριν, πιο παλιά η ημερομηνία, μας δείχνει την ημέρα και την, και την ημερομηνία της στιγμή. Είναι κάποιες λειτουργίες που δεν έχω βάλει ακόμα. Το subscribers, αν κλικάει πάνω ο blog owner, θα μπορεί να βλέπει και το κάθε blog του τους subscribers που υπάρχουν. Έτσι ώστε αν θέλει να στείλει κάποιο μήνυμα σε μια ομάδα χρηστών, να μπορεί να το κάνει πιο εύκολα. Και δεξιά αυτό βλέπουμε το FAQ, πριν που μιλάς στις questions. Εκεί θα υπάρχουν κάποιες οδηγίες από εμάς, σε περίπτωση ανάγκης από τους χρήστες. Αυτά τα δύο δεν προλάβαμε να τα υλοποιήσουμε από. Ερωτήσεις. Κάθε χρήστη μπορεί να έχει περισσότερο από ένα blog και πατώντας εδώ στα blog μπορεί να δει όλα τα blog που έχει δημιουργήσει. Τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν ήταν HTML, CSS, PHP, για τη βάση δεδομένων MySQL. Χρησιμοποιήσαμε το μοντέλο MVC που μάθαμε στο σέμινα. Ο Λιώδος ασχολήθηκε περισσότερο με το view, εγώ περισσότερο το model, ο Μάγκης συζήτητα με το control. Και χρησιμοποιήσαμε και το Subversion που ήταν μεγάλη βοήθεια για εμάς. Μόλις αυτές τις αλλαγές που κάνουμε είναι 10 εφαρές. Έχει γίνει ένας χαμός. Και χωρίς αυτό θα έχει γίνει χαλό site. Επίσης, μια τεχνική λεπτομέρεια είναι ότι για να μπούμε σε κάποιο blog δεν χρειάζεται να γράψουμε κάποια περίπτωση διεύθυνση με blog ID ή κάτι τέτοιο. Απλά γράφουμε το όνομα του site slash το όνομα του blog. Ας πούμε το web seminar και μας πάει κατευθείαν εδώ. Ναι, τα blog γίνονται displays γενικά στους πίτσε, δεν χρειάζεται να κάνεις εγγραφή για να δεις ένα blog. Αλλά ούτε και να κάνεις post, όχι post, comment. Υπάρχει ένας anonymous user, ο οποίος κάνει comment για σένα. Και να βάλουμε ακριβώς
όπου θέλουμε τη διεύθυνση των διαδικασιών. Δηλαδή, έχουμε ένα τυχαίο σημείο με το lat long του κωδικού που βρίσκει τη διεύθυνση και την αποθηκεύει. Λοιπόν, συμβάζουμε λεπτομέρειες κυροκλήσεων και πότε μέχρι πότε θα πληρωθούν κτλ. Βασικό χαρακτηριστικό της εφαρμογής είναι ότι όλα τα πεδία δημιουργούνται δυναμικά, επειδή από πριν ο χρήστης δεν ξέρει πόσους ενοικιαστές έχει στην παρούσα φάση και πόσα διαμερίσματα. Μετοδικά, αν δημιουργήσουμε accounts, μπορεί αυτό να είναι fixed, γιατί τα αποθηκεύουμε σε κάποια βάση. Άρα, αρχίζει και προσθέτει ενοικιαστές ο εκάστοτε διαχειριστής. Προσθέτοντας τα στοιχεία τους, υπάρχουν validators για όλα τα πεδία δυναμικά. Και θα ήθελα να μιλήσω λίγο για τα εικονιδιά για τα οποία χρησιμοποιούμε τα CSS sprites τα λεγόμενα. Δηλαδή, επειδή δεν ξέρουμε από τον γραμμάτων πόσα sprite, πόσα εικονίδια θα χρησιμοποιηθούν, δηλαδή να κάνουμε κάθε φορά request και να φορτώνουμε εικόνες και να γίνει το site λίγο πιο αργό. Υπάρχει μια μεγάλη εικόνα, την οποία την κλάση της μάλλον είναι background image της CSS, την πληρονομούμε όλα τα εικονίδια και ανάλογα με το positioning, διαλέγουμε εικονίδιο κάθε φορά έτσι ώστε να κάνουμε ένα μόνο request στην αρχή. Δεν μας αφήνει να κάνουμε να πούμε πόλεις. Πρέπει να πούμε από το λάθος. Είναι μια μεγάλη εικόνα που όλα τα εικονίδια έχουν σειρά. Δηλαδή, είναι κάπως έτσι, μια τεράστια εικόνα τέτοια. Και εδώ το ένα εικονίδιο, το δεύτερο, το τρίτο. Και κάθε κουμπί, κάθε image, κάθε button πληρονομεί τη μεγάλη εικόνα σαν background και την υποκλάση της που της δίνει το offset πάνω εδώ. Και έτσι προδότως μια φορά την εικόνα έχουμε όλα τα σπράτη στο site μας. Και το εικόνα μας είναι ένα, αντί να είναι. Ωραία. Προχωράμε με τον ίδιο τρόπο στην προσθήκη των εξόδων. Υπάρχουν validators για να δούμε τα καρδιά, τα κυλιοστά να είναι σωστά. Ο υπολογισμός μας στο παρόν είναι απλός, δηλαδή με τα κυλιοστά. Δεν υπάρχουν ούτε αυτόνομη θέρμανση, ακόμα δεν έχουμε σωματώσει κτλ. Το πρέπει να είναι ιδιαίτερη διαδικασία. Ωραία, και πάμε στον υπολογισμό. Χρήστο. Λοιπόν, μας ενημερώνει ότι κάποια παιδιά μας είναι η Βάλη, τα οποία χρησιμοποιήσει, ήταν η Βάλη το email. Ωραία. Μας έβαλε γνώξα, τα υπολόγισε. Υπάρχει ανάλυση, υπάρχει σχέση πληροφορίες, τα εκάστοτε έξοδα. Τώρα υπάρχει τη δυνατότητα να σταλεί mail στο πίστη με αυτό το πίνακα. Επειδή όμως είναι stateless το όλο πράγμα και η HTTP δεν θυμάται. Το HTTP πρωτόκολλο δεν θυμάται ακριβώς τι έκανε πριν το δούμε στην ενέργεια. Έτσι έπρεπε αυτό όλο κάπου να αποθηκεύεται. Επειδή ακόμα δεν υπάρχει βάση από πίσω, χρησιμοποιήσαμε τη μέθοδο του caching. Δηλαδή πρακτικά αποθηκεύουμε ένα αρχείο με τα δεδομένα μας, συν το HTML και μετά όταν θέλουμε να στείλουμε email, ο κάθε χρήστης έχει τη μοναδική του θέση στην class, το μοναδικό του αρχείο, το οποίο είναι από το session, από το session ID. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να στείλουμε ένα mail με τα στους δύο ενοικιαστές για να συνειδητοποιήσουμε τα κοινόχρηστα που έχουμε να πληρώσουμε. Μελλοντικά υπάρχουν ιδέες για χρήση PayPal για τα κοινόχρηστα. Δηλαδή γενικά δεν προσπαθούμε να κάνουμε μια εφαρμογή αυτή της έκδοσης κοινοχρήστων, προσπαθούμε να κάνουμε μια οικολογική εφαρμογή που θα καταργήσει το χαρτί. Λοιπόν, θα καταργήσει τελείως το χαρτί και θα στέλνουμε τα κοινόχρηστα όλα ηλεκτρονικά. Θα γίνονται και πληρωμές και τα. Και οι ενημερώσεις, τα πάντα. Πάμε στο δεύτερο mail. Τώρα έφυγαν κάποια mail. Τα οποία εντάξει, το ένα από που πρέπει να ανοίξουμε να το δούμε με τις ειδοποιήσεις. Και φτάσει μετά από λίγο θα διαγραφεί με ένα cron job ώστε να χαθούν τα κυρώστα και να μην υπάρχουν πάρα πολλά. Να μην γεμίζει η κάρτα πρακτικά. Όλοι οι υπολογισμοί γίνονται server-side. Και οι υπολογισμοί είναι server-side για να μην μπορεί να βγάλει κάποιο τον αγόριθμο και να βγάλει κάποιο. Με ένα JSON πάνω και από αυτά τα δύο άλλα δεδομένα. Και η επικοινωνία του JavaScript με την PHP γίνεται με JSON. Δηλαδή, πασάρουμε ένα JSON, παίρνουμε από όλα τα text τα οποία είναι ενεργά κάθε στιγμή και το φτιάχνουμε σε JavaScript, το οποίο με Ajax το στέλνουμε στην PHP, η οποία ξέρει να το. Η οποία το κάνει κώδικα πρακτικά και κάνει του αντίστοιχου υπολογισμού. Λοιπόν, αυτά για την πρώτη εφαρμογή. Έχω ακόμα κι εντάξει, θα προχωρήσουμε στο άλλο, ναι. Λοιπόν, η δεύτερη εφαρμογή είναι πιο ολοκληρωμένη και η ιδέα της ήταν η εξής. Ήταν η βασική ιδέα προσφοράς και ζήτησης. Δηλαδή, κάποιος θέλει να πάει κάπου διακοπές και ο ξενοδόχος έχει κάποιες τιμές, απλά θέλει να κάνει κάποια αντιπρόταση, η οποία συνήθως γίνεται με κάποια γραφεία
τουριστικά, αλλά θέλουμε να κάψουμε αυτό το κομμάτι και να μπορούμε να το κάνουμε στο διαδικτύο. Λοιπόν, το Hotel Beach είναι ένα site το οποίο θα ξεκινήσει άμεσα αυτές τις μέρες και κάνει ακριβώς αυτά που λέει το slideshow. Διαλέγουμε ξενοδοχείο που θέλουμε να πάμε, βλέπουμε τη τιμή που μας προτείνει ο ξενοδόχος για τη συγκεκριμένη περίοδο και προτείνουμε βελτιωμένη τιμή του έχοντας μία γράμμα έκπτωσης από 0 με 40%. Προτείνοντας τη βελτιωμένη τιμή, αυτομάτως ξεκινά μια διαδικασία δημοπρασίας μεταξύ του ξενοδόχου και του πελάτη που πρότεινε την τιμή. Αν επιλέξουμε πάνω στην Αττική για παράδειγμα, τα ξενοδοχεία τα οποία υπάρχουν είναι υπαρκτά και υπάρχουν τα που έχουν στο προηγούμενο site, το οποίο δεν είναι όσο την διαθέτηση. Λοιπόν, επιλέξαμε την Αθήνα. Λοιπόν, τα ξενοδοχεία αυτά δεν έχουν επιλέξει δωμάτια. Κάτω-κάτω όμως υπάρχει ένα θυμαστικό ξενοδοχείο για συγκεκριμένη παρουσίαση, το My Hotel, το οποίο έχει δύο δωμάτια από τιμή 20 ευρώ το βράδυ. Ναι. Λοιπόν, επιλέγοντας το ξενοδοχείο, μεταβαίνουμε στη σελίδα του ξενοδοχείου, μπορούμε να δούμε περιττέρω πληροφορίες, να δούμε κάποιες εικόνες, να δούμε το χάρτη του που ακριβώς είναι, κάποια περιγραφή, άνοιξε το χάρτη. Έχω σε αποκλειστικό ένα απλό. Με χρήση Open Layers και Google Maps, Open Layers είναι μια βιβλιοθήκη. Όπω και ο Γιάννη, κάνει κρυαστή τη βιβλιοθήκη του Βέλγιο. Ναι, αυτού του κώδικα του βιβλιοθήκη μπορείτε να βρείτε πληροφορίε στο www.openlayers.org. Είναι πρακτικά ένα interface που δεν πάνω από χάρτη, αλλά από οποιοδήποτε χάρτη. Είτε από Bingmaps, είτε από Yahoo. Μπορούμε δηλαδή να διαλέξουμε provider εμείς ή να έχουμε δικό μας για να παίρνουμε τα times του χάρτη. Σήμερα μας αρέσει Google, αύριο μπορεί να μας αρέσει κάποιο άλλο, γι' αυτό κάναμε αυτή την πατέντα για να μπορέσουμε να είμαστε ανεξάρτητοι από την πλατφόρμα. Ωραία, κλείσει το χάρτη. Βλέποντας την εφορία στο ξενοδοχείο, θέλουμε να βγάλουμε την τιμή. Δηλαδή να διαλέξουμε, να πάμε τη διακοπή στο κοινό ξενοδοχείο και βλέπουμε την τιμή. Λέμε ότι για μια ανεπιτέρευση ο ξενοδόχος μας προτείνει 40 ευρώ για το δίκτυο, για παράδειγμα. Και συγκεκριμένες ημερομηνίες. Αν πατήσουμε την επιλογή, θα κάνουμε τη δική μας αντιπρόταση. Δηλαδή θα ανοίξει ένα κόπα, ένα μόνο κόπα. Ανοίγει ένα pop-up στο οποίο υπάρχει τιμή fixed και από εκεί πέρα μπορεί κάποιος να διαλέξει τιμή να κάνει μια έκπτωση με έως 0-40% όπως είπαμε και πριν. Ο ξενοδόχος χαμογελάει στο πρώτο. Ο ξενοδόχος αμέσως φέρνει δύο email. Ένα στον πελάτη, του λέει ότι η προσφορά κατατέθηκε επιτυχώς, δίνοντάς του ένα μοναδικό αναγνωριστικό, μέσα από το οποίο μπορεί να κάνει track speed κάτω αριστερά και να βλέπει σε ποια φάση βρίσκεται η προσφορά του. Η προσφορά έχει ισχύει 4 ημέρες. Ο ξενοδόχος έχει panel στο οποίο μπορεί ανά πάσα στιγμή να αλλάξει τις τιμές του, τα δωμάτια του, τα ξενοδοχεία όταν είναι κάποια εταιρεία, τη σεζόν του και παράλληλα βλέπει και τα bid. Βλέποντας τα bid εκεί, μπορεί να κάνει είτε αντιπρόταση, είτε να το δεχθεί, είτε να το απορρίψει. Η αντιπρόταση μπορεί να γίνει μία φορά, γιατί μετά θα φτάναμε σε ένα σημείο που θα κάναμε συνεχείς αντιπροτάσεις και κάπου θα χανόταν ο έλεγχος. Κάνοντας αντιπρόταση, φεύγουν πάλι τα ενημερωτικά email προς τον πελάτη και τον ξενοδόχο. Μπαίνει ο πελάτης στο track bid, βάζει το μοναδικό αναγνωστικό του και μπορεί να δεχθεί ή να ακυρώσει την προσφορά. Η κράτηση μετά είναι ευθύνη του πελάτη του ξενοδόχου να γίνει. Και από τη στιγμή που κλείνει η κράτηση, τότε μόνο δημοσιεύουμε στοιχεία του πελάτη στον ξενοδόχο, ώστε να υπάρχει και να μην παραβιάζουμε κάποια ιδιωτικότητα κλπ. Είτε να μην μπορεί να κλείσει η συμφορά ή η συμφωνία μεταξύ πελάτη του ξενοδόχου που στο site με κάποιο τηλέφωνο, κάποιο mail. Αυτό το site, η τεχνολογία του δεν είναι PHP, είναι σε κλειστή τεχνολογία, είναι σε .NET και σε ASP. Σε C-Sharp συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε C-Sharp για τον κώδικα από πίσω. Και ευχαριστώ πολύ να δείξω που επέτρεψα να το δείξω, να το παρουσιάσω. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει ερωτήσεις σχετικά με αυτά τα δύο sites. Ωραία, ας προχωρήσουμε στο επόμενο project, το PureVault.
Πολύ βέβαια.
μόνο μία ψήφωση δικιά μας. Θα σας δείξει τώρα ο Θανάσης κάποιον κώδικα που νομίζουμε ότι είναι αξιοσημείωτο. Στο λοιπόν, αυτός είναι ο κώδικας με τον οποίο γίνεται αυτή η αναπαράσταση της πίτας. Αρχικά παίρνοντα με παραμέτρους GET όλες τις ψήφους που έχουν δεχτεί επιλογές, τις περνάμε στον πίνακα DEG, όπου τις μεταφέρουμε σε μοίρες για να δημιουργηθούν στη συνέχεια τα αντίστοιχα τόξα. Ο πίνακα SLIDE είναι απαραίτητος στον τρόπο με τον οποίο υλοποιείται η συνάρτηση αναπαράστασης. Θα το δούμε συνέχεια αυτό. Στην ουσία αυτό που κάνει στην δεύτερη επανάληψη, στην τρίτη επανάληψη, είναι να παίρνει τα θρήματα των τόξων. Δηλαδή το πρώτο, μετά το πρώτο με το δεύτερο, το πρώτο με το δεύτερο, το τρίτο και ούτω καθεξής. Στη συνέχεια, επειδή ο πίνακας με τις μοίρες δεν θα έχει κενά ενδιάμεσα, αλλά μόνο στο τέλος, σε περίπτωση που έχει λιγότερες από 10 επιλογές, παίρνουμε και ξεκινώντας την προσπέλαση από κάτω προς τα πάνω, αφαιρούμε τις τελευταίες επιλογές για να μην υπάρχει πρόβλημα στη συνέχεια στην εμφάνιση της πίτας. Οπότε, άμα έχει ξέρω εγώ 9 επιλογές, αφαιρούμε την τελευταία και το τσέρι είναι το 9. Έπειτα ορίζουμε τα χρώματα, το αρχικό χρώμα και το λίγο πιο σκούρο για να φαίνεται ωραία στο τριδιάστατο το κομμάτι. Εδώ πέρα η πρώτη επανάληψη αναφέρεται στο πάλι στο τριδιάστατο. Βλέπουμε ότι έχουμε χρησιμοποιήσει στα slide από το 0 έως το πρώτο και συνέχεια από το πρώτο έως το δεύτερο. Που είναι το τέλος του προηγούμενου έως το τέλος του τρέχοντος. Και πιο μετά γίνεται η αναπαράσταση του κάθε τόξου. Αυτά είναι το πρόβλημα. JavaScript, όπως είδατε, δεν έχουμε χρησιμοποιήσει και πολύ. Είναι στα σχέδιά μας πρέπει να το κάνουμε λίγο πιο λειτουργικό στο μέλλον και πιο όμορφο. Να σας πούμε επίσης ότι είναι ανοιχτού κώδικα. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να μπείτε να δείτε το κώδικά μας. Είναι στο SafeSport ανεβασμένο. Επίσης, πρώτη εφαρμογή σκοπεύουμε να την αναπτύξουμε ώστε ο καθένας να μπορεί να το βάζει στο site. Ανάλογα με τις προτιμήσεις του. Κάποιος μπορεί να θέλει μόνο τα ανοιχτά πόρτς ή μόνο τα ανοιχτά πόρτς ή και τα δύο. Και πάνω σε αυτό σκοπεύουμε να στήσουμε μια υπηρεσία άμεσα. Δεν έχουμε σκεφτεί ακόμα domain, όχι πιο πολύ, μάλλον κάτι άλλο. Στο διασκεδαστικό κομμάτι, κυρίως των ανοιχτών ψηφοφοριών. Να μπαίνει δηλαδή ο καθένας να ψηφίσει στον ελεύθερο χρόνο όποια ψηφοφορία θέλει. Αυτά. Αν δεν μπορείς, υπάρχουν. Καλή ψάρμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ακολουθεί και η τελευταία ομάδα, το Source Lab. Είναι μια εφαρμογή για να φτάνει τα δικά σου προγράμματα online. Ναι. Δυστυχώς, επειδή είχαμε ένα θέμα ασφαλείας, αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί το site online, οπότε θα είναι σε μία με δύο ώρες περίπου διαθέσιμο. Όπως και να έχει, ας πούμε στην ψηφοφορία. Στην ουσία, μέσα από αυτό που φτιάξαμε, μπορείτε να δημιουργήσετε τα δικά σου προγράμματα. Για την ώρα υποστηρίζουμε μόνο C. Οπότε μπορείτε να γράψετε τον κώδικα σας σε C, μπορείτε να δείτε την είσοδο που θέλετε στο πρόγραμμα για να τρέξει και στη συνέχεια το τρέχετε και βλέπετε τα αποτελέσματα online. Μπορείτε είτε να τρέξετε χωρίς να κάνετε κάποιο λογαριασμό μέσα για λόγους να μην χάνετε χρόνο, είτε αν θέλετε να κρατήσετε τα αρχεία ή τους φακέλους σας ή οτιδήποτε συμμαζεμένα, μπορείτε να κάνετε ένα λογαριασμό και να κρατήσετε.
Επίσης, δυστυχώς, λόγω ενός μεγάλου φόρτου εργασιών που είχαμε και αυτά, δεν είναι ολοκληρωμένο, είναι εντελώς ημιτελές και άσχημο. Οπότε, εντάξει, ελπίζουμε να το διορθώσουμε στις επόμενες μέρες. Λοιπόν, αρχικά, ναι, πίσω λεπτάκι, δώστε. Ωραία. Λοιπόν, για αρχή θα σας κάνουμε ένα πρόγραμμα σε C, το οποίο δεν θα κάνει τίποτα άλλο παρά να διαβάζει έναν αριθμό και όσες φορές, δηλαδή ανάλογα με αυτόν τον αριθμό, τόσες φορές θα σας εμφανίσει το μήνυμα Hello World. Απλώς για να δείτε πώς τρέχετε, χωρίς να κάνετε λογαριασμό, χωρίς τίποτα. Λοιπόν, εδώ κάτω δίνεται την είσοδό σας. Επειδή αυτή τη στιγμή το παλεύουμε να το κάνουμε λίγο πιο εύρυστο, επειδή αυτό δεν είναι, πρέπει να δώσετε, άμα το πρόγραμμά σας χρειάζεται πολλές μεταβλητές, πολύ είσοδο, πρέπει να το δώσετε όλοι μαζεμένοι εδώ. Ναι, δεν είναι εύρυστο ούτε ρε, οπότε κάποια στιγμή θα το διορθώσουμε στο μέλλον μόλις δούμε. Ας πούμε ότι θέλουμε 5 χρόνια να παίξει. Πατήσουμε την κωδικιά και λοιπά. Και ορίστε εδώ έτρεξε. Εμφάνισε 5 φορές στην μήνυμα Hello World. Αντίστοιχα, με ό,τι πρόγραμμα τρέξετε θα λειτουργήσει. Προφανώς υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί, τουλάχιστον από τη στιγμή θα ανοίξει, προκειμένου να μας καταστρέψετε. Στη συνέχεια, νομίζω πως να φτιάξουμε ένα λογαριασμό χρήση αυτή τη στιγμή. Να δείτε πώς λειτουργούν οι φάκελοι, τα αρχεία. Δεν το κάνει κάποιος από εσάς, μην πούμε ένα χρήστη, ξέρω εγώ. Ένα, δύο, τρία, ένα, δύο, τρία. Ναι, δεν χρειάζεται να δώσετε πραγματικό email. Όχι το δίνουμε, αλλά ούτε έστει κάποια βοηθική ούτε τίποτα. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι ο, ας πούμε, το dashboard σας. Εδώ είναι όλοι οι φάκελοι και τα αρχεία σας μαζεμένα. Μπορείτε να φτιάξετε όσους φακέλους θέλετε, ξέρω, έτσι, εμφανίζονται ένας κάτω από τον άλλον. Όταν θέλετε να δημιουργήσετε ένα αρχείο, ναι, αυτό δεν έπρεπε να γίνει. Λοιπόν, ορίστε, ανοίγει κατευθείαν για να το επεξεργαστείτε. Δεν χρειάζεται να αποθηκεύσετε το αρχείο, ούτε τίποτα, το rename γίνεται αυτόματα, το ίδιο και η αποθήκευση των πληροφοριών των θύμων. Τώρα γράφω. Δεν θα γράψω ένα πρόγραμμα ολόκληρο, μια γραμμή. Λοιπόν, από εδώ, από αυτό εδώ το εικονίδιο, αριστερά-αριστερά πάλι κάνετε compile και τρέχετε. Εδώ κάτω υπάρχει πάλι το κουμπί της επιλογής ISOD. Δεξιά αυτό είναι για να κατεβάσετε το αρχείο σας, αυτούσιο. Και ακόμα πιο δεξιά είναι ένα link το οποίο, αν θέλετε να μοιραστείτε το κωδικό σας σε κάποιο από τα κοινωνικά δίκτυα που υπάρχουν, ορίστε είναι αυτό εδώ. Είναι μια κωδικόπηση του κωδικά σας για τρίκους. Μπορείτε να μοιραστείτε στο Facebook, στο Twitter ή να το στείλετε με email, στο Google. Ό,τι μπορεί, ό,τι θέλετε. Ωραία. Επίσης, στην περίπτωση που θέλετε να διαγράψετε να μεταφέρετε αρχεία, θα το κάνετε με drag and drop. Δηλαδή, προσπαθούμε να το κάνουμε ώστε να το γίνει πιο εύκολο. Μετά μέσα στο file, στον κάθε μέχρι και στην αρχεία το οποίο έχετε πετάξει. Αν έχετε πετάξει ένα φάκελο που έχει και άλλου φακέλου ή και άλλα αρχεία, εμφανίζεται μόνο ο φάκελο πατέρα, ο πάνω-πάνω. Επιλέγετε, ξέρω εγώ, όσα θέλετε, κάνετε restore, delete. Αυτά. Τώρα από τεχνική άποψη. Θα σας πω κάποια τεχνικά κομμάτια. Αρχικά θα σας πει ο Αντώνης αυτή τη στιγμή φτιάχνει ένα script το οποίο θα μπορεί να κάνει highlight τον κώδικα σας ενώ γράφετε. Δεν το έχουμε ενσωματώσει ακόμα γιατί υπάρχουν κάποια προβλήματα, αλλά νομίζουμε ότι έχει πολύ καλές προοπτικές.
Θα σας το δείξω εδώ και θα σας εξηγήσω τι έκανε. Βρίσκεται στη διεύθυνση, έχουμε ένα demo, highlighter.sourcenews.com. Μπείτε, δείτε το, δοκιμάστε το πείτε μας, σας αρέσει και τι όχι. Και κάτω δείξτε το έργο. Σκοπός είναι να γίνεται highlighter από την κάστα στο πόσο σε ένα κανονικό editor. Με σκοπό αυτό δεν κάτσα να φτιάξω ένα ολόκληρο script που κάνει highlight, το βρήκα έτοιμο. Παρ' όλα αυτά, επειδή το script αυτό εφαρμοζόταν σε κανένα, θα φρόντισα να το εφαρμόζω δυναμικά με χρήση JavaScript. Αυτό είναι το εξής. Καταρχάς, το χρειάζονταν να πάρει στη στιγμή να διαβάζει τη θέση του Κέσορα ώστε να συμβαδίζει μαζί με το αρχείο. Και στη συνέχεια, δυναμικά, γι' αυτό το χρησιμοποίησα συναρτησιακό προγραμματισμό και όχι τόσο events, με ένα set time interval, ανά 10 μιλισεκόντα, ας πούμε, στο κείμενο που παίρναγα μέσα από ένα δεξιτέρια, εφαρμόζονταν το highlight. Το οποίο, ας πούμε, μπορεί να είναι. Κάνει αρκετά. Ό,τι κάνει ένα highlight, ένα text editor. Περίπου αυτό. Συνολικά, γιατί το πρόβλημα ήταν ότι σε ένα text editor αυτούσιο δεν μπορούσαμε να περάσουμε χρώματα, δεν επιτρέπεται αυτό. Οπότε ο Αντώνης το έκανε διάφανο και πέρασε από κάτω ένα. Ναι, αυτό ήταν μια ήθελα. Λοιπόν, το text editor είναι ένα πολύ δύσκολο τάγκ να το μεταχειριστεί όσον αφορά το CSS του και αυτά που χρειάζεται μέσα. Γι' αυτό αποφάσισα να μεταφέρω το κείμενο σε ένα pre από κάτω, σε ένα pre tag από κάτω. Και όλη η δουλειά να γίνεται στο pre. Και για να τα ενσωματώσω και να μην φαίνεται το text area, τα έχω βάλει με CSS το ένα πάνω στο άλλο. Το text area είναι από πάνω από το pre και με αποτέλεσμα να λειτουργεί κανονικά χωρίς να χρειάζεται να φαίνεται κάπου το text area. Το πρόβλημα λίγο με αυτό ήταν ο Κέσορας, γιατί όταν εγώ το Κέσορα, για το Κέσορα έχω χρησιμοποιήσει το underscore, όπως βλέπετε δυστυχώς όταν ένα προσβήνει και όταν το μετακινώ αλλάζει λίγο τη δομή του κειμένου. Αυτό είναι κάτι που θα φτιαχτεί από το μέλλον. Αυτά είναι το πρόβλημα. Νομίζω ότι θα και μπήκε ο Μάριος. Ναι, να πω κάποια θέματα ασφαλείας εδώ. Από τη στιγμή που δίνεις δυνατότητα σε κάποιον χρήστη, ο οποίος απλά γράφεται χωρίς να δώσει κάποια περαιτέρω στοιχεία, να τρέξει κάποια αρχεία δικά του στο server, προφανώς θα πρέπει να τον περιορίζεις κάπως. Γιατί από τη στιγμή ο server μας είναι σε Linux, άρα έχει πάρα πολλές δυνατότητες. Για να το κάνουμε αυτό, χρησιμοποιήσαμε C, φτιάχνουμε ένα αρχείο, το οποίο με κάποιες βιβλιοθήκες περνάμε κάποιους περιορισμούς στην έξοδο, στη RAM που καταναλώνει το πρόγραμμα και στον χρόνο εκτέλεσης, γιατί πολύ απλά μπορούσε να μπει να βάλει ένα thermal loop και να τρέχει συνέχεια χωρίς κάποιο αποτέλεσμα. Φτιάξαμε αυτό το αρχείο C, το οποίο καλεί στη συνέχεια το εκτελέσιμο που έχει φτιάξει ο χρήστης, εφαρμόζοντας τους συγκεκριμένους περιορισμούς. Και όταν το τρέχει, αν το πρόγραμμά του βγει εκτός χρονικού ορίου ή χρησιμοποιήσει παραπάνω έξοδο, θα του βγει το αντίστοιχο μήνυμα. Επίσης, για να περιορίσουμε τη δυνατότητα να μας σβήσει κάποια ήδη υπάρχοντα αρχεία, γιατί υπάρχει εντολή system που μπορεί να κάνει τα πάντα, χρησιμοποιούμε την εντολή chroot, η οποία έχουμε φτιάξει ένα φάκελο, στον οποίο έχουμε ορίσει εμείς συγκεκριμένα δικαιώματα του τι θα μπορεί να κάνει ο χρήστης. Έχουμε βάλει συγκεκριμένες βιβλιοθήκες που χρειάζονται μόνο για να τρέξει αρχεία.out και όλη η διαδικασία της εκτέλεσης γίνεται εκεί πέρα μέσα. Με αποτέλεσμα, αν ο χρήστης προσπαθήσει να δει κάτι έξω από το συγκεκριμένο φάκελο, να μην μπορεί. Και εκτός αυτού δεν έχει εντολές terminal, ούτως ώστε να μπορεί να μας κλείσει το server ή κάτι αντίστοιχο. Οπότε νομίζουμε ότι μπορούμε να προφυλαχτούμε έτσι σε ένα ικανοποιητικό βαθμό. Θα ήθελα να πω κάτι τελευταίο. Σκοπός μελλοντικός μας είναι να ενθαρρύνουμε το teamwork και το team coding με αποτέλεσμα στο μέλλον να φτιάξουμε ομάδες εργασίας ώστε να μπορεί καθένας να μεταχειριστεί μεγάλα project, κάτι που είναι πολύ χρήσιμο και το είδαμε περισσότερο και τώρα που δουλεύαμε μαζί, γιατί ο καθένας μας έφτιαχνε το κομμάτι του μέχρι να τα ενσωματώσουμε, ήταν λίγο ιστορία. Γι' αυτό σκοπεύουμε στο μέλλον να φτιάξουμε ένα τέτοιο σκριπτάκι. Ο καθένας να έχει τα αρχεία του, να έχουμε κλάσεις χρηστών, developers, administrators και όλα αυτά. Και θέλω να προσθέσω κάτι τελευταίο, επειδή γενικότερα όλοι έχουν σύστημα χρηστών, απλά δεν το είδα στους προηγούμενους. Έχουμε το σύστημα. Θα έπρεπε να γίνει τη σελίδα. Είναι πολύ λογικό κάποιος χρήστης να ξεχάσει τον κωδικό του.
Πατώντας εκεί πέρα πάνω. Ανοίγει το παραθυράκι, δίνετε το email, στέλνει ένα email. Δημιουργείτε ένα μοναδικό link, το οποίο το στέλνουμε στο email και τον κάνει direct αμέσως να ανανεώσει τον κωδικό του. Και επειδή από κάτι θέλω να ευχαριστήσω και τον Διονύση, μας βοήθησε πολύ. Και επειδή όταν δουλεύαμε το σπίτι, ήταν σε επικοινωνία μαζί μας και μας βοήθησε πολύ. Και τον Πέτρο που μας έλυσε τον χρόνο που είχαμε, και γι' αυτό θα ήταν σε περίπου 2 ώρες στο site επάνω. Δεν άλλωστε δεν θα ήταν ούτε αύριο. Γιατί αν θέλετε να μας κλείσετε το σερβερ, θα το κάνω. Και αυτά. Υπάρχουν ερωτήσεις στα παιδιά μου. Παρακαλώ. Όχι, δεν έχουν. Γι' αυτό δημιουργούμε το ξεχωριστό πάκελο και περιλαμβάνουμε σαρούτ. Και μέσα εκεί πέρα είναι μόνο το εκτελέσιμό του. Όχι, δεν μπορεί να δει όλα τα αρχεία. Ναι, για την ίδια αυτό που γίνεται είναι γράφετε το αρχείο σας με την κατάληξη που θέλετε και αυτόματα σε ποια γλώσσα ανήκει αυτή η κατάληξη και το κάνει έτσι και αυτό το οποίο σκοπεύουμε να κάνουμε είναι να γίνεται και μέσα από το email, αυτό θα γίνει πολύ άμεσα ή και αν θέλετε να έχετε ένα πιο pascal.c, γιατί όχι, έτσι όσο έχει επιμένει όλα. Αλλά αυτά θα γίνουν άμεσα. Βασικά, επειδή αν πάτε στο ίδιο όνομα, ναι. Το βγάζει μήνυμα του πάντων. Όχι, αυτή τη στιγμή επιτρέπεται να έχει αρχεία με ίδια ονόματα μέσα. Αυτό δεν σου δημιουργεί κάποιο πρόβλημα, απλώς αρκεί να θυμάσαι ίδιο είναι πιο. Δεν ξέρω αν πιστεύετε ότι πρέπει να διαδοθεί αυτό το να υπάρχει μοναδικό, το κάθε αρχείο να έχει μοναδικό όνομα μέσα στο φάκελο, μας το λέτε και το κάνουμε, δεν είναι τίποτα ίδιο. Ναι, ευχαριστώ. Πώς τη εργασία μπορεί να σημαίνει. Δεν το έχουμε προβλέψει ακόμα, αλλά γίνεται αυτό, είναι πολύ απλό. Δηλαδή, μέσα από το αρχείο συν ένα επιπλέον περιορισμό. Δηλαδή, για το μεταφόρσιμο. Αλλά από τη στιγμή που του δίνουμε περιορισμένη RAM και περιορισμένη έξοδο χρόνο εκτέλεση, ίσως καλύπτεται. Δεν ξέρω. Πάντω, οι περιορισμοί περνάνε πάντα μέσα και στα φόρτιση, στα σάπρωση. Ναι. Παπάω, δεν θυμάστε. Παπάω. Αξίζει να δείξουμε και λίγο την αρχιτεκτονική, επειδή χρησιμοποιούμε διαφορετικό σερβερ που έχουμε ανεβασμένο το site, το interface και όλα αυτά, και διαφορετικό σερβερ που γίνεται το compiler. Λοιπόν, αυτό που κάνουμε, γιατί είναι καλό όταν ανοίξουμε και. Μισό λεπτό. Λοιπόν. Αυτό στην ουσία που κάνουμε είναι ότι έχουμε ένα διαφορετικό σερβερ. Στον οποίο τι. Πώς κάνεις το πρόβλημα. Λοιπόν. Κλείνει. Ωραία. Λοιπόν, αυτό που κάνουμε και κυρίως το κάνουμε επειδή δεν μας το επέτρεπε ο εξυπηρετής όπου έχουμε ανεβάσει την ιστοσελίδα μας, δεν μας επέτρεπε να στήσουμε εκεί σερβερ για compile. Χωρίσαμε τη σελίδα σε δύο διαφορετικά τμήματα. Αυτό που βλέπετε η σελίδα βρίσκεται www.sourceler.com. Αν μπείτε αυτή τη στιγμή, λέει πως αύριο θα είναι κοντά σας, ξέρω. Και το compilation γίνεται σε σερβερ τον οποίο τον έχουμε σπίτια μας. Όπου χρησιμοποιούμε τη βιβλιοθήκη CURL της PHP, η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να καλέσουμε εξωτερικές εφαρμογές, εξωτερικές σελίδες από κάποιο άλλο κόμπο στη σελίδα μας και να τις τρέξουμε. Έχουμε τη σελίδα, έχουμε το αρχείο comp2.php στο server μας, το οποίο αναλαμβάνει και παίρνει το πηγαίο κώδικα, το input που δίνεται και φτιάχνει το αρχείο C, το οποίο στη συνέχεια θα γίνει compile από τον compiler που έχουμε μέσα στο server. Και θα τρέξει. Δεν ξέρω αν κάλυψε την απάντηση. Το πρώτο σαγό είναι κατά πόσο μπορεί να διαχειριστεί πολλούς χρήστες οι οποίοι κάνουν compile ταυτόχρονα. Ναι, γι' αυτό το λόγο κάνει για κάθε αρχείο το οποίο στέλνεται, δημιουργούμε ένα μοναδικό φάκελο και έτσι μπορούν να γίνουν αρκετά compile ταυτόχρονα. Δηλαδή δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα από επεξεργαστική, από πλευρά επεξεργαστική ισχύωση. Δηλαδή μπορεί να δείξει πάρα πολλού χρήστε. Πιθανώ πάνω από κάτω από αυτό. Έχει και πρώτη ερώτηση.
τα αποτελέσματα της εκτέλεσης χρησιμοποιείς πάλι με δύο τρόπο, δηλαδή πρώτα εκτελούνται στο server, το δικό σας, στο server του site. Ναι, αυτή εδώ η βιβλιοθήκη, η CURL, είναι σαν λέμε ότι εμφανίζει αυτή τη σελίδα την οποία ζητάς μέσα στη σελίδα σου. Οπότε εγώ μέσα στο αρχείο εδώ conf2 παρακάτω έχω αυτό το echo-out το οποίο εμφανίζει την έξοδο από την εκτέλεση, το οποίο εμφανίζεται και στη σελίδα μας αφού το καλούμε μέσα από την CURL. Ναι, αυτό κάνουμε. Στο μοναδικό φάκελο που δημιουργούμε για κάθε εκτελέσιμο αρχείο, ο Μάρης εδώ έχει κάνει, έχει εφαρμόσει τους περιορισμούς και εξής είναι καλύτερο. Ένα αρχείο, ένα RAM. Ναι, απλά στο μέλλον, από τη στιγμή που θα έχουμε ομάδες και θα υπάρχουν κοινά αρχεία, πιθανόν στην εκτέλεση να χρειαστεί το ένα να καλέσει το άλλο. Με αποτέλεσμα να χρειάζεται να βάλουμε και τα δύο αρχεία μέσα στο συγκεκριμένο φάκελο. Αλλά πάλι θα είναι περιορισμένα τα αρχεία που θα βάλουμε. Αυτή τη στιγμή πάντως ένα αρχείο. Ένα. Ωραία, φτάσαμε στο τέλος του σεμιναρίου. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και ευχαριστούμε για τις πολύ ωραίες εργασίες από όλους σας. Έχουμε κάποια tips για το PHP, JavaScript και HTML να μπορείτε να φάτε. Θα δεις πολλά.